Αυτό το περιστατικό νομίζουμε δεν είναι ότι συμβαίνει μόνο εδώ. Υπάρχουν πιέσεις της εργοδοσίας ούτως ή άλλως σε πάρα πολλούς χώρους. Νομίζουμε όμως ότι εκφράζει το συγκεκριμένο γεγονός και τις εξελίξεις που υπάρχουν εδώ και χρόνια και στον κλάδο και τις έχουμε ζήσει ειδικά στα πρακτορεία όσοι εργάζονται και με την περίοδο της πανδημίας και την επίθεση σε δικαιώματα και εργασιακά και δημοκρατικά στον κλάδο και με την ετηνόμενη τηλεργασία και το σε τι πιέζεται ο εργαζόμενος, πόσο παραπάνω να δουλέψει, υπό ποιες συνθήκες και με τι είδους πιέσεις, ας πούμε, εκβιασμούς και μια σειρά άλλα γεγονότα, όπως για παράδειγμα ξέρουμε ότι όταν υπήρξε για 2 χρόνια κλαδική σύμβαση στον χώρο και η εταιρεία εδώ και άλλες δεν εντάχθηκαν σε αυτήν, επειδή έτσι είναι η νομοθεσία που έχουν διαμορφώσει όλα τα κόμματα και όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο που επιτρέπει όλο και πιο ανοιχτά εκφοβισμούς εκ μέρους των εργοδοτών, όλο και πιο ανοιχτά εκβιασμούς εν ώψη διάφορων περιστάσεων, είτε αυτό είναι απεργία που εκδηλώνεται σε ένα χώρο ή γενική, είτε αυτό αφορά ακόμα και την ίδια την έκφραση στις εκλογές, όπως την είδαμε στο συγκεκριμένο βίντεο. Νομίζουμε ότι είναι ακραία αντιδημοκρατικό αυτό που συνέβη. Δεν μπορεί κανένας να έρχεται να λέει ότι αυτό που χρειάζεται είναι σταθερότητα στη διακυβέρνηση και ότι κοιτάξτε να δείτε, μία επιλογή έχετε και δεν δέχομαι κουβέντα πάνω σε αυτό. Για τον λαό δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιος εκβιασμός εν ώψη των εκλογών. Είδαμε τι σημαίνει σταθερότητα για το κεφάλαιο. Σταθερότητα για το κεφάλαιο είναι όλα αυτά που ζούμε 10 και 15 χρόνια τώρα. Αυτά μας έχουν φτάσει σε σημείο να τρέμουμε, μην μας πάρουν τα σπίτια, να μην μπορούμε να πληρώσουμε λογαριασμούς, να σκοτωνόμαστε στο τρένο σαν μέσο συγκοινωνίας. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι δυνατό εργατικό κίνημα το οποίο θα σπάσει αυτήν ακριβώς τη σταθερότητα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε απάντηση. Πρέπει να δώσουμε απάντηση το επόμενο διάστημα, οργανωμένοι στα σωματεία μας, δίπλα στις ταξικές δυνάμεις που υπάρχουν και στον κλάδο και νομίζουμε ότι και εν ώψη των εκλογών πρέπει να καταδικαστούν τα κόμματα που έχουν φτάσει στους εργαζόμενους σε αυτή την κατάσταση. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και όλες οι κυβερνήσεις που η μία μετά την άλλη ήταν το ίδιο αντιλαϊκές.